Η ΠΟΕΟΤΑ δεν είναι διατεθειμένη να συνενέσει σε απολύσει εργαζομένων που απασχολούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση, ακόμη και σε περίπτωση που έχει προηγηθεί αξιολόγηση του προσωπικού, αντιτείνοντα πως οι προσαπόλυσοι υπάλληλοι θα πρέπει να περάσουν από επιμόρφωση, προκειμένου να καλύψουν τα κενά που θα δημιουργηθούν από την προβλεπόμενη θέσπιση 200 νέων ειδικοτήτων από το 2013 η ΠΟΕΟΤΑ είχε ξεκαθαρίσει ευθύ εξ αρχή και συμφωνούν όλοι οι εργαζόμενοι ε, στην αξιολόγηση των εργαζομένων. Βεβαίως άλλο η αξιολόγηση και άλλο οι μετατάξεις και οι απολύσεις. Ε, εδώ και πάρα πολύ καιρό και η αδελφή θα έλεγα ότι συμφωνεί σε αυτό, να γίνει η αξιολόγηση, να βρεθούν όπου βρεθούν κενά ε, για να μεταδοθούν ε, δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και δημοτικοί υπάλληλοι, όπου δηλαδή υπάρχει πλεονάζο προσωπικό, για να υπάρχει μια ισορροπία στις δημόσιες υπηρεσίες. Ε, έχω πει ότι ο Δήμος της Ξάνθης και ακούστηκε και διαστόματος του Δημάρχου ότι δεν έχει πλεονάζο προσωπικό, υπάρχουν πολλές υπηρεσίες όπου εμοραγούνε, βεβαίω υπάρχουν και πολλέ υπηρεσίε σε άλλου Δήμου και σε άλλου φορεί όπου υπάρχει πλεονάζον προσωπικό. Να γίνει ένα εξορθολογισμός με, αξι... με σωστή αξιολόγηση, αλλά λέμε όχι στις απολύσει. Παρατάφτα η ΠΟΕΟΤΑ παραδέχεται πως τους δήμους έχουν γίνει χιλιάδες προσλήψεις από το παράθυρο, εκτιμώντας όμως ότι πλεόνασμα προσωπικού παρατηρείται μονάχα σε 5 ή 6 δήμους της χώρας, ενώ αντίθετα υπάρχουν δήμοι που υποφέρουν λόγω ανεπαρκούς τελέχωσης δεδομένων των αναγκών τους.